Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε τα ελληνικά στρατεύματα υπό τον Κολοκοτρώνη να σταματούν τη στρατιά του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Παράλληλα όμως με την κάθοδο του Δράμαλη, ένα άλλο κεφάλαιο εξελισσόταν στη Δυτική Ελλάδα. Για να εξετάσουμε καλύτερα, πρέπει να γυρίσουμε 2 χρόνια πίσω. Από το 1820, ο Οθωμανός στρατηγός της Πελοποννήσου Χουρσίτ Πασάς με 20.000 στρατό πολιορκεί τον μικρότερο αλλά αξιόμαχο συνασπισμό Σουλιωτών και Αλβανών του Αλή Πασά στα Γιάννενα. Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης όμως, αλλά και την αυξανόμενη πίεση της πολιορκίας, οι Σουλιώτες και άλλοι υποστηρικτές του, ακόμα και οι γη του, εγκατέλειψαν τον Αλή Πασά, ο οποίος σύντομα σκοτώθηκε από τους Οθωμανούς με βίαιο τρόπο και το κεφάλι του στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στη θέση του Αλή διορίστηκε ο Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχής. Ο Χουρσίτ έφυγε για τη Λάρισα για να ετοιμάσει μια νέα στρατιά, αφήνοντας πίσω του τον Ομέρ Βριώνη να συνεχίσει την πολιορκία του Σουλίου. Οι Σουλιώτες κρατούσαν γενναία άμυνα στα εξωτερικά Οχυρά, Αβαρίκο, Κιάφα και Χόικα. Κάτω όμως από τη συνεχόμενη πίεση ζήτησαν βοήθεια από τον Μαυροκορδάτο, πρόεδρο του εκτελεστικού σώματος της ανεξάρτητης Ελλάδας. Ο Μαυροκορδάτος, έχοντας 2 απειλές, τη μεγάλη στρατιά στη Λάρισα και τη μικρότερη στρατιά στο Σούλι, προτίμησε να επέμβει στο Σούλι, πιθανόν στοχεύοντας σε μια εύκολη νίκη που θα επισκίαζε τους οπλαρχηγούς και θα του έδινε ακόμα περισσότερο κύρος. Επιπλέον, οι εντυπώσεις που είχε αφήσει στη Δυτική Ελλάδα ήταν θετικές μετά την πρώτη πολιορκία του Μεσολογίου και βασιζόταν στην υποστήριξη του ντόπιου πληθυσμού. Το εκστρατευτικό σώμα το οποίο διεύθυνε προσωπικά ο Μαυροκορδάτος ξεκίνησε από την Κόρινθο, πέρασε στο Μεσολόγγι και από εκεί στην Αμφιλοχία. Συνολικά αριθμούσε 3.000 στρατιώτες, εκ των οποίων 560 οργανωμένοι σε τακτικό σώμα Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών. Στις 10 Ιουνίου του 1822, οι Έλληνες έφτασαν στο Κομπότι, ένα χωριό σε μικρή απόσταση από την Άρτα, όπου και κατασκήνωσαν. Ονομαστοί καπετανέοι και αρχηγοί, όπως ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Καραϊσκάκης, ο γενναίος Κολοκοτρώνης, ο Καρατάσος από τη Μακεδονία και άλλοι, είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με το εκστρατευτικό σώμα. Από την άλλη, το τακτικό σώμα αποτελούσαν 3 τάγματα, οι Επτανήσιοι με τον Πανά, οι Φιλέλληνες υπό τον Ιταλό Ντάνια και ένα μεικτό υπό τον επίσης Ιταλό Ταρέλα, καθώς οι διαμάχες Γερμανών και Γάλλων Φιλελλήνων δεν επέτρεπαν τη συγκρότηση κοινού τάγματος. Ο στρατηγός και επιτελάρχης Καρλ Νόρμαν ξεκίνησε να αποπτεύσει την περιοχή. Συνάντησε όμως γρήγορα ένα σώμα από 500 Τούρκους υπείς να βγαίνουν από την Άρτα. Διέταξε αμέσως, αλλά ψύχραμα υποχώρηση και έστειλε να ειδοποιήσουν το στρατόπεδο. Οι Φιλέλληνες είχαν επιτέλους την ευκαιρία να αναδείξουν την ανωτερότητα της ευρωπαϊκής τεχνικής του πολέμου. Ο Ταρέλα οδήγησε το τάγμα του στη βάση του Λόφου, ενώ ο Ντάνια τοποθέτησε τους Φιλέλληνες σε θέση πλαγιοκόπησης. Οι Τούρκοι δεν περίμεναν να συναντήσουν τόσο οργανωμένα πυρά, συνηθισμένοι όπως ήταν να πολεμάνε άτεκτο στρατό. Στον πανικό τους ρικυκλώθηκαν. Τότε ο τακτικός στρατός όρμησε με τις ξυφολόντσιας, ενώ στη μάχη έπεσαν και οι άτακτοι του Μπότσαρη, κυνηγώντας τους Τούρκους μέχρι τα τείχη της Άρτας. Σχεδόν ολόκληρο το τουρκικό υπηκό αποδικατίστηκε. Παρά την νίκη στο Κομπότι όμως, οι Έλληνες αδράνησαν και δεν εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία. Μόνο έπειτα από 10 μέρες πάρθηκε η απόφαση να ξεκινήσει ο Μάρκος Μπότσαρης με 1.500 άντρες για να ενισχύσει τους Σουλιώτες στην Κλιάφ. Οι υπόλοιπες δυνάμεις κατασκήνωσαν στο Πέτα, ορεινή τοποθεσία που έλεγχε την Άρτα, ενώ μια μικρή οπισθοφυλακή έμεινε στο Κομπότι. Στο άκουσμα του Μπότσαρη, ο Ομέρ Βριώνη ζήτησε ενισχύσεις από τις φρουρές των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας και της Άρτας, και μαζί με τον Κιουταχή συνάντησαν τον Μπότσαρη κοντά στο γεφύρι της Πλάκας, έχοντας συνολικά 8.000 άντρες. Η μάχη έληξε σύντομα με τους Έλληνες να έχουν 100 απώλειες και συνεπώς ο Μπότσαρης αναγκάστηκε να γυρίσει στο Πέτα, καθώς το σώμα των Σουλιωτών δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως για να βοηθήσει. Στη συνέχεια, ο Ομέρ Βριώνης κατέλαβε θέσεις ανάμεσα στο Σούλι και το Πέτα, κόβοντας κάθε επικοινωνία μεταξύ των επαναστατών. Ταυτόχρονα, ο Μαυροκορδάτος, αν και αρχηγός της εκστρατείας, έφυγε στη Λαγκάδα Άρτας, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος της εκστρατείας, πιθανόν για να οργανώσει τον ενεφοδιασμό. Μένοντας όμως μακριά από το στράτευμα και τις εξελίξεις, έκανε τη λήψη αποφάσεων αργή, δύσκολη και ασυντόνιστη. Έτσι, ένα σώμα 600 μανιατών με αρχηγό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, που έστειλε ο Μαυροκορδάτος σε μια κυκλωτική κίνηση, νικήθηκε στη θέση Σπλάντσα από υπέρτερα Οθωμανικά στρατεύματα, ενώ στη μάχη αυτή σκοτώθηκε και ο ίδιος ο Μαυρομιχάλης. Ένα ακόμα δυσάρεστο γεγονός ήρθε να προστεθεί στη λίστα για τους Έλληνες. Οι 2 μικροί κανονιοφόροι του Φιλέλληνα Μπασάνο, που ανεφοδίαζαν και βοηθούσαν το εκστρατευτικό σώμα, βυθίστηκαν από 3 μεγαλύτερες Οθωμανικές αφού πρώτα τις εγκλώβησαν στον κόλπο του Αμβραγικού.
Έτσι, χωρίς ικανόν εφοδιασμό και εκτεθειμένοι στις άσχημες καιρικές συνθήκες, οι επαναστάτες άρχισαν να χάνουν το ηθικό τους. Σαν να μην έφτανε αυτό, υπήρχαν διαφωνίες στον τρόπο που θα διεξαχθεί η μάχη. Οι φιλέλληνες και οι τακτικοί απαξιούσαν να κατασκευάσουν ταμπούρια, αλλούτε περιχαρακώθηκε το στρατόπεδο. Για ταμπούρια έχουμε τα στήθια μας, απαντούσαν. Σύντομα ο Καραϊσκάκης και ο γενναίος Κολοκοτρώνης αποχώρησαν απογοητευμένοι. Η 4η Ιουλίου ξημέρωσε με μια πυκνή ομίχλη να καλύπτει την πεδιάδα της Σάρτας. Όταν ο ήλιος βγήκε και άρχισε να καθαρίζει η ατμόσφαιρα, οι Έλληνες, όπως γνώριζαν ήδη από την προηγούμενη μέρα, αντίκρισαν μπροστά τους το στράτευμα του Κιουταχή. Συνολικά, το εξτρατευτικό σώμα στο ΠΕΤ αριθμούσε πλέον μόλις 2.000 άντρες που παρατάχτηκαν περιμετρικά του χωριού. Μπροστά στο χωριό, στη θέση της τιμής οι φιλέλληνες, δίπλα τους τα δύο κανόνια και στη συνέχεια το τάγμα του Ταρέλα και οι Επτανήσιοι. Αριστερά του χωριού και στο κέντρο της παράταξης το σώμα του Βαρνακιώτη, στη συνέχεια το σώμα του Βλαχόπουλου και στο τέλος το σώμα του Μπακόλα στην κορυφή του βουνού. Πίσω από το χωριό σε εφεδρεία τοποθετήθηκαν και το σώμα του Μπότσαρη. Από την άλλη, οι Οθωμανοί με αρχηγό τον Κιουταχή παράτασαν γύρω στις 7.000 στρατό σε σχήμα ανοιχτής θανάλιας, εκ των οποίων 2.000 υπηκό που αναπτύχθηκε στο σχετικά ομαλό έδαφος δεξιά του Πέτα. Το πεζικό χωριστήκε σε δύο τμήματα. 3.000 θα έκαναν επίθεση κατά μέτωπο, ενώ οι υπόλοιποι 2.000 θα προσπαθούσαν να πλαγιοκοπήσουν τις θέσεις των Ελλήνων. Στην αρχή της μάχης, τα εύστοχα πυρά του πυροβολικού και του τακτικού στρατού προξενούσαν μεγάλες απώλειες στους Οθωμανούς, που χωρίς καμία κάλυψη έκαναν κατά μέτωπο έφοδο. Στην αριστερή πτέρυγα όμως, η εμπροστοφυλακή των Τουρκαλβανών, κατά που περίεργες συνθήκες, κατάφερε να περάσει μέσα από τις γραμμές του Μπακόλα, ενός αρματολού που διατηρούσε καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές και να ανέβει στη βουνοκορφή. Οι πηγές δίστανται, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν πως επρόκειτο για προδοσία από μεριά του Μπακόλα, ενώ άλλοι λένε πως λόγω μίχλης η εμπροστοφυλακή έχασε το δρόμο της και βγήκε τυχαία στην κορυφογραμμή. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό για τους Έλληνες. Βλέποντας την τουρκική σημαία στην κορυφή του βουνού, τα έχασαν και άρχισε η άτακτη υποχώρηση. Επιπλέον, το σώμα του Βαρνακιώτη που θα μπορούσε να αναστρέψει την κατάσταση απουσίαζε εντελώς ανεξήγητα από τη θέση της. Ο Κιουταχής, βλέποντας τον πανικό στις ελληνικές γραμμές, διέταξε γενική επίθεση. Οι φιλέλληνες καθυστέρησαν να αποφασίσουν την υποχώρηση και έτσι εκτεθειμένοι από όλες τις πλευρές βρήκαν τραγικό θάνατο, πολεμώντας ηρωικά με αυταπάρνηση μέχρι το τέλος. Η αντεπίθεση του Μπακόλα την τελευταία στιγμή έδωσε χρόνο στους υπόλοιπους Έλληνες να διαφύγουν προς τα βουνά. Ο απολογισμός ήταν τραγικός. Το 1 τρίτο του τακτικού στρατού, μεταξύ των οποίων ο Ταρέλα, ο Ντάνια και οι μισοί Επτανήσιοι έπεσαν στο Πέτα, σύνολο 600. Από την άλλη, οι Οθωμανοί είχαν περίπου 1.000 απώλειες. Τα υπολείμματα του ελληνικού στρατού υποχώρησαν πρώτα στη Λαγκάδα και στη συνέχεια στο Μεσολόγγι, όπου και ο Νόρμαν υπέκυψε στα τραύματά του. Η μάχη του Πέτα ήταν το άδοξο τέλος της εκστρατείας του Μαυροκορδάτου. Ο Γόγος Μπακόλας, κατηγορούμενος από τους συναγωνιστές του για προδοσία, αυτομόλυσε στους Τούρκους, παρόλο που αθωώθηκε από τον Μαυροκορδάτο. Η επανάσταση όμως είχε μόλις ξεκινήσει.